sky.gr είναι το email όπου μπορείτε να μας στέλνετε ό,τι θέλετε, όπως επίσης και επικοινωνία μέσω τηλεφώνου. Σε πολύ λίγο θα δείτε και τον αριθμό που μπορείτε να καλέσετε, 210-48-54-368, έτσι ώστε να έχουμε και τη δική σας συνδρομή. Το λέγαμε και νωρίτερα στην εισαγωγή της εκπομπής, το πολυτιμότερο κεφάλαιο σε αυτές τις περιπτώσεις είστε εσείς, ακροατές και τηλεθεατές, πιστοί στον Sky, που μας μεταφέρετε τη δική σας εικόνα και την κατάσταση όπως τη ζείτε και όπως ήδη έτσι, βιώνετε αυτά τα πράγματα από κοντά. Πάμε λοιπόν στους ρεπόρτερ μας, πάμε στη Γιώτα Γκοβώστη. Γιώτα, βλέπουμε ότι είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα εκεί που βρίσκεσαι στο Καπανδρίτη. Το Καπανδρίτη στον οικισμό Μετόχη, που είναι το μοναστήρι, που σας δίνουμε την εικόνα μέσα στον περίβολο του μοναστηριού. Mm-hmm. Είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα γιατί είναι η βλάστηση που έχει καεί από τις 10 η ώρα το πρωί, όπως μας είχαν οι εθελοντές της περασφάλειας. Η ρεματιά, η χάλατα που βρίσκεται κάτω από το μοναστήρι, έφυγε σε 10 η ώρα φωτιά και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τεθεί υπό έλεγχο. Υπάρχουν μικροαιστείες μέσα στον περίβολο του μοναστηριού, καθώς υπάρχουν πολλά πέφτα και κουκουνάρια και όπως καταλαβαίνετε αυτά δίνουν την άσχημη κατάσταση. Αριστερά σου, όπως γύρισε πριν η κάμερα, είναι σπίτι ή το μοναστήρι, Γιώτα? Είναι καταστάσεις, δεν μπορώ να έχω ακριβή εικόνα τι ακριβώς σου δείχνει ο Ελευθέρης ο Κόσκολος, αλλά είναι το μοναστήρι, είναι μεγάλο το μοναστήρι, πρέπει να σας πω. Mm. Αλλά υπάρχουν και σπίτια, και αριστερά και δεξιά του μοναστηριού. Έχουν επικεντρωθεί οι δυνάμεις, όπως σας είπα, στο να προστατεύσουν το μοναστήρι, το οποίο φυσικά έχει ενωθεί. Αλλά υπάρχει και φωτιά, πέρα από τις εικόνες που σας δίνει ο Ελευθέρης ο Κόσκολος, μέσα από την κάτω πλευρά του μοναστηριού. Την εικόνα που έχω εγώ, βλέποντας ένα μεγάλο πέφτο που έχει πιάσει φωτιά στη μάντρα της Ιεράς Μονής, και οι υδροφόρες του Δήμου Αφιδνών με τους θελοντές, έχουν έρθει για να σβήσουν αυτή τη φωτιά ώστε να μην επεκταθεί. Μάλιστα. Όσον αφορά τις κατοικίες, όσο μπόρεσες να δεις, έχουν φύγει οι ιδιοκτήτες τους ή έχει ακόμα κόσμο? Όπως καταλαβαίνετε, οι περισσότεροι έχουν φύγει, δεν έχω ακριβή εικόνα αν τις έχουν εγκαταλείψει. Ναι. Είναι κάποιοι στους δρόμους, ανησυχώντας φυσικά για τις περιουσίες τους. Ναι. Αλλά το κύριο μέλημα είναι να μην θρυνήσουμε θύματα, να μην έχουμε κάποιο τραυματισμό. Αυτές είναι και οι οδηγίες, όπως καταλαβαίνετε, και των αστυνομικών αρχών. Απολύτως. Που βρίσκονται στο σημείο. Απαγορεύουν να περνάνε προς το μοναστήρι όσοι δεν έχουν κάποια δουλειά ή τα σπίτια τους, ώστε να μην δημιουργηθεί κάποιο παραπάνω πρόβλημα. Μάλιστα. Και αυτή η εικόνα που βλέπουμε είναι η εικόνα που συμβαίνει τώρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το πεύκο που μας έλεγε ότι. Μπράβο. Στον περίβολο η Γιώτα τώρα. Και πρέπει να σας πω ότι στο Καπανδρίτη αυτή τη στιγμή έχει τρία διαφορετικά μέτωπα. Έτσι, το ένα είναι αυτό που βρισκόμαστε εμείς αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Και από ό,τι μας είπαν οι εθελοντές, από τις 10 η ώρα το πρωί η φωτιά ήταν πάρα πολύ μεγάλη και κάνανε υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την θέσουν κατά κάθε τρόπο υπό έλεγχο, γιατί όπως καταλαβαίνετε. Υπάρχουν αναζωπηρώσεις. Το καλό είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν φυσάει. Αυτό βλέπουμε και εμείς, αυτό θα σε ρωτούσα. Αυτή τη στιγμή δεν φυσάει πάρα πολύ λίγο. Δεν έχει δυνατός ανέμος, αλλά βέβαια ποτέ δεν ξέρουμε πότε μπορεί να γυρίσει ο αέρας. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε έναν κάτοικο του Καπανδρητίου, αλλά και τον καλό συνάδελφο, τον Αλέξη το Διακόπουλο, ο οποίος μένει και αυτό στο Καπανδρίτη. Πάμε στον κάτοικο του Καπανδρητίου, Νίκο, πρώτα. Και Σταύρο Οικονομόπουλε, αν μπορεί, συνοχισυντάκτη μας της εκπομπής, να επικοινωνήσουμε και με τον πρόεδρο της κοινότητας Καπανδρητίου, να δούμε αν έχουμε νεότερα από την εγκλωβισμένη. Λοιπόν, γεια σας, καλό μεσημέρι. Ναι, καλό μεσημέρι, Νίκο και Σωτήρη. Αλέξη, για πες μας, ποια είναι η κατάσταση? Αν κάτι μας κάνει λίγο αισιόδοξο στο τελευταίο διάστημα, είναι ότι επιχειρούν συνεχώς τα πυροσβεστικά αεροσκάφη που βρίσκονται εδώ στην περιοχή και κάπως έχουν κοπάσει άνεμοι. Δυστυχώς όμως είμαστε όμοιροι του έολου. Δηλαδή, όταν δυναμώνουν οι άνεμοι, έχουμε αναζωπηρώσεις. Όταν κοπάσει λίγο άνεμος, θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Αλέξη, πού βρίσκεσαι εσύ αυτή τη στιγμή? Εγώ τώρα είμαι μέσα στο Καπανδρίτη. Προηγουμένως βρισκόμουν εκεί στα μοναστήρια που υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Να πούμε ότι είναι αρκετά τα μοναστήρια στη γύρω περιοχή και είναι διάσπαρτα. Ναι, ναι. Είναι συγκεκριμένη περιοχή. Υπάρχει πέρα και το κλεισάκι του Αγίων Αργύρων. Είναι η περιοχή με το χερί που έχει τουλάχιστον τρία μοναστήρια σε μικρή απόσταση. Έχει και τον Ευαγγελισμό, έχει και την Ανάληψη. Όλα αυτά τα μοναστήρια αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή πρόβλημα. Υπήρχαν προετοιμασίες για εκένωση πριν από λίγο, γιατί ήμουν εκεί στο μοναστήρι της Ανάληψης, δεν ξέρω τι έχει γίνει τελικά. Πάντως είναι μια γενικά ανησυχητική κατάσταση και είναι και θέμα τύχης που θα πάει η διεύθυνση των ανέμων. Ναι. Η φωτιά ήταν μέσα σε μια χαράδρα και έχει για αρκετή ώρα
όπου υπήρχε ένα μόνο πυροσβεστικό όχημα και προσπαθούσαν να τις βρει. Συνέχεια ήρθαν και άλλα. Έγινε μια καλή κυρωική, μπορώ να πω, προσπάθεια, γιατί εκείνη τη στιγμή το μέτωπο το κύριο ήταν στο Βαρνάβα και δεν υπήρχε εστίαση της προσοχής στο Καπαδρίτη. Αλέξη, ξέρω, σπίτια κινδυνεύουν. Ναι, ναι, μπροστά μου είδα να γλύφει ένα σπίτι στο Μετούχνα και να το γλύφουν οι φλόγες. Δεν ξέρω τι είναι συνέχεια, γιατί ξαφνικά ήταν μια ρηπή ανέμου που φούτε στι φλόγες και άρχισαν να μας φωνάζουν να φύγουμε προς δέστα και καλά έκανα και είχε γίνει πολύ επικίνδυνη η κατάσταση. Μπορεί πολύ εύκολα κάποιος να εγκλωβιστεί ή να πέσει ανέστητος από τους καπνούς, έτσι, μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Γι' αυτό προσοχή σε όσους πάνε εκεί από περίεργεια και όχι για επαγγελματικό καθήκον, ναι, ή γιατί έχουν το σπίτι τους εκεί. Και δεν σε κάθε περίπτωση, Αλέξη, πολύ καλά κάνεις και το λες, όσοι δεν έχουν δουλειά και είναι ζήτημα περιέργειας ή ενδιαφέροντος, δεν ξέρω τι άλλο, καλό είναι να απέχουν, να μην είναι κανένας εκεί, ακριβώς, έτσι ώστε ακριβώς να μην έχουν και πρόβλημα οι πυροσβέστες που βρίσκονται επί τόπου. Και μην ξεχνάμε ότι περνάνε οχήματα πυροσβεστικά συνεχώς πληροφόρη με πολύ μεγάλη ταχύτητα και είναι πολύ εύκολο και ο κίνδυνος του ατυχήματος, έτσι. Λοιπόν, Αλέξη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε.